διαδρόμενα, μουσικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στον ελληνικό χώρο, πέρα από μεμονωμένες συναυλίες, συμμετείχε. Πρώτον, σε συναντήσεις χωροδιών το 1987 και 1988, στο 10ο και 11ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Κεφαλονιάς, το 1988 και 1989, στο 6ο και 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας, 1990 και 1994 στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Αθηνών, 1993 στο 8ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Άσπρων Σπιτιών, το 1995 στο 1ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Σερών, 1995 Ιούνιος στα πρώτα Παύλια στην Άουσα, 1996 στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσας, από το 2ο έως και το 12ο Φεστιβάλ της Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ της ΙΚΕΟ Θεσσαλονίκης, 2012 στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπάκτου. Συνεργάστηκε με την Εστουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. 19 Εβδόμου 2002 στη γιορτή της Μύρνης, ανοίγοντας τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Σίδηρης στην Κασάνδρα. 4 Ιανουαρίου 2002 στο αφιέρωμα, 1992-2002 στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης. Μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα. 6 Δεκάτου 2002 στη συναυλία «Να μου ξανά παιδί» που έδωσε ο Πέτρος Γαϊτάνος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 28 Πέμπτου 2003 στη Μεγάλη Φιλανθρωπική Συναυλία «Ο Άγιος της Μύρνης» που διοργάνωσε η Πολιτιστική Ολυμπιάδα και στην οποία παρακολούθησε, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Σταυριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος στο Αλεξάνδριο Μέλοθρος Θεσσαλονίκη. Στο εξωτερικό η χοροδία συμμετείχε. 1986 στο διεθνές σε διεθνές μουσικές εκδηλώσεις που οργάνωσε το Αυστριακό Κογκρέσο του Ίνσπρουκ της Αυστρίας. Το 1987 αντιπροσώπευσε επίσημα την Ελλάδα στο χοροδιακό φεστιβάλ στην Άλαβα της Ισπανίας. 1997 εκπροσώπευσε την Ελλάδα στην Ελληνική Πολιτιστική Εβδομάδα που διοργάνωσε ο Δήμος Βαρκελόνης, με παραδοσιακές παραστάσεις και προβολή παραδοσιακών προϊόντων. Το 2011 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 2001, συγγνώμη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Χοροδιακό Φεστιβάλ στην Πουέμπλα του Μεξικού με 12 συναυλίες. Είναι αρκετά πολύ μεγάλο το ιστορικό της χοροδίας, όπως όλοι μπορεί. Η χοροδία στα πλαίσια των ποικίλων δραστηριοτήτων της, τον Αύγουστο του 1993 εξέδωσε διπλό δίσκο με δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια της Αρνέας και της Μακεδονίας. Διοργάνωσε με επιτυχία 4 φεστιβάλ χοροδιών στην Αρνέα. Το Μάιο του 2009 συμμετείχε με επιτυχία σε ειδική εκπομπή για την ελληνική τηλεόραση με θέμα «Ο τόπος και το τραγούδι του», μια παραγωγή της ΕΤΡΙΑ με μεγάλη θεαματικότητα που μεταδόθηκε δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Το Σεπτέμβριο του 2012 συμμετείχε στην εκπομπή της 4Ε στον τόπο που γεννήθηκα. Από το 2011 συμμετέχει στη Θερινή Ακαδημία και στα Αριστοτέλεια που οργανώνει ο Δήμος Αριστοτέλη με συνεργασίες με ξεχωριστούς καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαρία Φαραντούλου. Η χοροδία σήμερα, μετά από 30 χρόνια μουσικής και ξεχωριστής παρουσίας στα πολιτιστικά γεγονότα της Αρνέας και του Δήμου Αριστοτέλη, εξακολουθεί να εργάζεται εθελοντικά και ακούραστα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο και μέχρι την χοροδία να παρουσιαστεί να σας καλέσουμε όλους στη γιορτή που οργανώνει ο Δήμος Αριστοτέλη και το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο στη μεγάλη γιορτή για την Πρωτοχρονιά την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρνέας, σε αυτόν τον όμορφο χώρο που φιλοξενεί αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις όπως και τη σημερινή. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η παιδική χοροδία του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση. Η χοροδία Νέων Σπανού, η χοροδία Αρνέας, η χοροδία Παλαιοχωρίου, η χοροδία Μεγάλης Παναγίας, η χοροδία του Σπανού, η χοροδία του Στρατονίου, μαζί με την Καμεράτα Αριστοτέλης
και τους παραδοσιακούς οργανοπαίχτες από τη Μεγάλη Παναγία, οι οποίοι θα μας ψάλουν τα κάλαντα του τόπου μας και κάλαντα από πολλά μέρη της πατρίδας μας. Και τα ίδια λόγια δηλαδή.
Όσο χειροκροτήματα και όσο ευχαριστώ να σας πούμε είναι λίγα, ευχαριστούμε από την καρδιά μας για άλλη μια φορά. Και επειδή τιμόμενο πρόσωπο στη σημερινή εκδήλωση είναι ο Βασίλης Κοβαλιάρης, είναι ο συμμαθητής μου, είναι ο άνθρωπος ο δικός μας, είναι ο άνθρωπος των μουσικών και των δύο χοροδιών, της χοροδίας Αρναίας και της χοροδίας Ρωμανός Ονοτοπεδινός των Ιεροψαλτών της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης μας. Θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Δήμαρχο και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη μας, κύριε Δήμαρχε, να έρθετε να τιμήσουμε όλοι μαζί το Βασίλη. Γεννήθηκε στην Αρναία το 1958. Αποφύτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο της Αρναίας το 1976. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σπουδές στη μουσική αρμονία, οδική ευοργάνωση, αντίστοιξη, φούγκα, δίπλωμα μονοδίας και δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Υπηρετεί ως καθηγητής μουσικής με οργανική θέση στο γυμνάσιο Αρναίας από το διορισμό του από το 1986. Υπεύθυνος καθηγητής σε προγράμματα ΠΕ και αγωγή σταδιοδρομία. Παρακολούθησε σεμινάρια μουσικής δημιουργίας στο Σχολείο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ αγωγή σταδιοδρομία, καλλιτεχνικών αγώνων, βιωματικών δράσεων και ημερίδες που διοργάνωσε η Ερμέθα Κυρικής. Διδάσκει και διευθύνει τη Φιλαρμονική Αρναίας και τη Μεικτή Χοροδία Αρναίας στο Αριστοτέλειο Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλειου. Είναι πρωτοψάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Αρναίας και διευθύνει τη χοροδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερουσού. Νομίζω ότι εάν λέγαμε ότι χωρίς τον Βασίλη τον Κοκαλιάρη ο ναός του Αγίου Στεφάνου και η Αρναία αλλά και ο Δήμος θα ήταν ορφανός, νομίζω ότι είναι εκείνο που απόψε μπορεί να καλύψει τα πάντα. Η παρουσία του πληθωρική, η δικιά του η φωνή, πολύ δε περισσότερο οι γνώσεις του που μας αφήνουν άναυδους, μας δίνουν το δικαίωμα απόψε να τον τιμήσουμε και την υποχρέωση να τον ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για όσα μέχρι τώρα πράττει. Μάλιστα, από παλιά βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κοινωνία και με τις χοροδίες της δύο της γενέτειράς μου της Τρυπόλεως και εκείνη του Ορφέως και την χοροδία της Τρίπολης και είναι γνωστός και εκεί με πολύ αγάπη από τους ανθρώπους, τους τρυπολιτσιώτες αλλά και από τους χοροδούς οι οποίοι όντως στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη όπως και στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά είναι έντονη η παρουσία τους. Από την καρδιά μου ευγνωμονώ τον κύριο Κοκαλιάρη. Του εύχομαι τα έτη του να είναι πάμπολα μαζί με την κυρία του και την οικογένειά του ολάκερη γιατί έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στον τόπο. Έχει πολλά να προσφέρει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου ιδίως να προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο της Αρναίας. Πιστεύω ότι είναι σήμα κατά τεθέν της Αρναίας ο κύριος Βασίλειος Κοκαλιάρης. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τη δουλειά του στον Ιερό Ναό, αλλά και από τη δουλειά του στο σχολείο. Παρακολουθούσα προημερών την έλευση των παιδιών μαζί με τον κύριο Κύρκο στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και με ματιές που τους έδειχνε ο διευθυντής και ο κύριος Κοκαλιάρης ήξεραν τα παιδιά πού θα σταθούν, πώς θα σταθούν, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να δοξολογήσουν τον Θεό. Αγαπητέ μου κύριε Κοκαλιάρη, ένα χρόνο σε ξέρω εγώ και λίγους μήνες ακόμα αν θέλετε και λίγες μέρες ακόμα. Από την πρώτη την καρδιά μας έκλεψες, από την πρώτη μέρα μου έκλεψες την καρδιά και εύχομαι μέχρι τα βαθιά σου τα γεράματα όταν πλέον τα χιόνια θα πέσουν στην κεφαλή μέχρι τότε
να μας κλέψεις και το λογικό και όχι μονάχα και την καρδιά. Ευχόμαστε σε όλους και ευχόμαστε όλοι και εγώ και οι συντομίτες σας και ο κύριος Δήμαρχος. Να είστε καλά, να σας δίνει ο Θεός δύναμη, να μας εκπλήσετε μέρα με την ημέρα περισσότερο. Η δε μουσική σας να μην είναι πλέον γνωστή μονάχα στους αρνεώτες και στους καλκιδικιώτες, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και έξω από αυτήν. Θέλησες πολλά, ευλογημένα και πάμε στη χρόνια. Είπαμε με τον κύριο Δήμαρχο τι θα είναι αυτό που θα μπορούσαμε να τον τιμήσουμε απόψε. Ελέγχθηκε ότι θα μπορούσε να είναι ένα δίπλωμα τιμής ή μία πλακέτα. Είχαμε όμως από κοινού την σκέψη να το κάνουμε αυτό και να είναι μία εικόνα της Εκκλησίας Βυζαντινή, την οποία μάλιστα έχουν αγιογραφήσει ο οίκος των Βλάχων, οι οποίοι έχουν και αγιογραφούν ακόμα και έχουν αγιογραφήσει μέχρι τώρα και τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου, αλλά και το παρεκκλήσιο της Πανεγείας της Δακρυλοούσης με πρωτοβουλία του προκατόχουμου κυρίου Νικοδήμου, ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του. Και βλέπετε ότι εδώ στη μέση είναι ο κύριος Ένθρωνος. Δεξιά ο Άγιος Βασίλειος που φέρει το όνομά του επαξίως ο κύριος Βασίλειος ο Καλιάρης. Και από την άλλη πλευρά ο πρωτομάρτης και πρωτόαφλος Στέφανος όπου ψάλλει. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η οπίστια πλευρά της εικόνας. Είναι ένας πάπυρος, μια πλευρά γράφει Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρβαμερίου, και στην άλλη, Δήμος Αριστοτέλη, Αρνέα 27-12-2013. Ευεργετήριο. Το μουσικολογιωτάτο καθηγητή, κυρίο Βασιλείο Κοκαλιάρη, πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρνέας και μαΐστορη της χοροδίας Αρνέας ελάχιστων αντίδωρων ανθών υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού και της γενετήρας του FPE, ο Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Χρήστος Πάχτας, ο πετήτριος αυτού της Περγαμηνής, ονομάζεται Ευεργετήριο. Μας ευεργέτησε ο κύριος Κοκαλιάρης και το ανταποδίδομαι ελάχιστο αντίδωρο. Απόψε και στην Ιερά Μητρόπολη και στη συμφωνία βέβαια με τον Δήμο και τον κύριο Πάφτα. Το ευχόμαστε ο Θεός να τον στηρίζει, να τον αγκιάζει και στις 26 μηνός Ιανουαρίου να τον αναδείξει επάξιο εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου. Τον κύριο Δημαρχέ,
Αριστοτέλειου Μοναχού Κέντρου. Όντως είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή για την τιμή που μου κάνετε. Στα 20 χρόνια της χοροδίας, αλλά στα 50 χρόνια της φιλαρμονικής, ήθελαν και οι τότε άρχοντες να με τιμήσουν και δεν τους το επέτρεψαν. Τους είπα, ακόμα έχουμε ψωμί. Δεν θέλω τέτοιες τιμές ακόμα. Τώρα αυτή τη φορά, 2-3 του μηνός είχαμε το φεστιβάλ για τα 30 χρόνια. 7 του μηνός, παραμονή των Αγίων Αρχαγγέλων, ετοιμαζόμασταν με τον λαπαδάριο του Κώστα και τον πατέρα Θανάση να πάμε στο παλαιοχώρο, στον Εσπερινό. Βγαίνει ο δεσπότης από τον μπαλκόνι και λέει, «Επ, τι γίνεται?» «Καλά, εσείς». Λέει, «Να ξέρετε, θα έχουμε να προετοιμάζεστε, θα έχουμε εκδήλωση στις 27-28, θα το δούμε αυτό, λέω, να συνεννοηθούμε με το Δήμο. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα». Λέω, «Δεν ξέρω τι γίνεται». «Θα έχουμε και τιμόμενο πρόσωπο τώρα». Λέει, «Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα». Λέει, «Εντάξει». Λέω, «Σας παρακαλώ, δεν είναι... εγώ αυτό που σας λέω, να ακούτε». Δεν... Στη συνέχεια ακούω, λέει, άλλος εμπνευστής της ιδέας, άλλος ήταν αυτός που θα το κάνει, τέλος πάντων όπως και να έχει, σας ευχαριστώ όλους όσοι συνδράματε για αυτήν την τιμητική ημέρα για μένα, ημέρα που η Αρνέα ολόκληρη τιμά τον πονιούχο Άγιο Στέφανο, που όπως είπε και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, είναι ο Άγιος Στέφανος τιμή και τιμάται μόνο σε μεγάλες πόλεις, έλεγε Βιέννη, πώς, Αυστρία, Παρίσι, Άγιος Στέφανος, Κωνσταντινούπολη, Άγιος Στέφανος και η Αρνέα έχει το φαινόμενο. Και ήθελα να πω ότι δεν έχω κάνει τίποτα παραπάνω. Έχω κάνει μόνο το καθήκον μου. Έχω κάνει μόνο το καθήκον μου με αυτούς εδώ, όλους, άλλους οι οποίοι είναι μαζί μου από τα πρώτα βήματα και άλλους οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα. Έχουμε και τα παιδιά μας, γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε. Μπορεί οι ηλικίες να είναι μεγάλες και όπως είπε ο πρόεδρος και στο φεστιβάλ, ήμασταν νέοι και αποκτήσαμε παιδιά και αποκτήσαμε εγγόνια και τα έχουμε και στην χοροδία. Και θέλουμε να μας πλαισιώνετε κι εσείς και να έρχεστε πάντα στις εκδηλώσεις. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το Σύνδεσμο των Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως, Ρωμανός Πεδοπαιδινός, και έναν έκαστον ιδιαιτέρως, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μητροπολίτης μας Νικόδημος, διότι μαζί φτιάξαμε αυτή τη χοροδία και μαζί ψάλλουμε όποτε χρειαστεί. Σήμερα όμως έχουμε και την τιμή να ζούμε ένα άλλο γεγονός. Πέρσι στην πίτα της χοροδίας, καθόμασταν εκεί και λέγαμε κάποιες προτάσεις για το τι θα κάνουμε. Και ο παλαιοδήμαρχος ο Στέλιος ο Καραστέλιος, ο οποίος μου είχε φάει τα αυτιά χρόνια, να κάνουμε και τα υπόλοιπα, να κάνουμε και τα υπόλοιπα, τώρα είναι εδώ, στο λέω ρε Στέλιο, να τα κάνουμε, παράδες που θα βρούμε, αυτό όμως μας λέει, τα άλλα θα βγάλουμε. Τέλος πάντων ήταν εκεί και ο δήμαρχος και λέει, εντάξει, εντάξει, θα το κάνω. Το πρόσωπο και θα μη στεναχωριέστε, θα το κάνω. Εντάξει. Στη συνέχεια λέει ο Δήμαρχος, αφού έχουμε τα 30 χρόνια, να κάνουμε και ένα λεύκομα. Θα το κάνουμε. Προχωρήσαμε λοιπόν φέτος και από τον Γενάρη μέχρι τον Μάη, δηλαδή όταν λέμε Μάη εννοούμε την παραμονή του Αγίου Χριστοφόρου. Μπορεί κάποιοι από εσάς να είσαστε στο πανηγύρι, εμείς ήμασταν εδώ σε αυτό το χώρο και γράφαμε. Γράφαμε. Τι γράφαμε? Γράφαμε
τα υπόλοιπα παραδοσιακά τραγούδια της Αρναίας. Και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, θα το κάνω πρώτα εγώ και μετά θα καλέσω και τον Δήμαρχο να σας πει τα δικά του, να κυκλοφορήσουμε αυτή τη στιγμή μία κασετίνα η οποία περιλαμβάνει τα δημοτικά τραγούδια της Αρναίας. Όλα. Έχει τον τίτλο «Η μουσική κληρονομιά της Αρναίας, τα τραγούδια του τόπου μας». Μπροστά είναι η χοροδία με τις παραδοσιακές στολές, μπροστά στο Δημαρχείο. Πίσω είναι πάλι το Δημαρχείο, η παλιά Αρναία που χορεύει μπροστά στο Δημαρχείο. Είναι η φωτογραφία που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημαρχείου. Και εδώ κάτω είναι τα περιεχόμενα της κασετίνας αυτής. Μέσα έχει 4 προς και 4 πίσω CD. Είναι το πρώτο που λέει από την ηχογράφηση του 68, όπου ο πατριώτης μας ο Τάκης ο Σαμαράς, από τη Μεγάλη Παναγία, ήταν τότε παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας και γύριζε τα χωριά και έκανε ηχογραφήσεις με τον Μανώλη Παπαγεωργίου στο κλαρίνο και τον Γιάννη Κάκαλο στο λαούτο. Αυτή την ηχογράφηση την διέσωσε τότε η πολιτιστική εταιρεία σε κασέτες και σήμερα έχουμε αποθησαυρίσει κάποια από εκείνα, όχι όλα τα τραγούδια των κασετών, διότι ήταν ίδια με κάποια τα οποία είπαμε κι εμείς, σε αυτό το CD. Στο επόμενο έχει 2, 3, 4, είναι 3 CD στα οποία ακούγονται φωνές των παππούδων μας, φωνές των πατεράδων μας, σε αργά, καθιστικά, ιστορικά, τραγούδια του τραπεζιού, της τάβλας κλπ. Τραγούδια τα οποία κατέγραψε ο Καραστέλιος, ο Στέλιος, στο γραφείο του, το τεχνικό γραφείο τότε που είχε με τον Χρήστο τον Σερδάρη και με τον Γιάννη τον Σιώπη, μαζί με τον Παντελή τον Ζωγράφο, και ακούγονται μέσα ο Μπάρμπας Στέλιος Τζιτζηρίκας, ο Μπάρμπας Αγγλάνης ο Κυριάκος, η Θεία Σοφία Ιζάχου κλπ. Είναι ένα μνημείο. Τα διέσωζε ο κύριος Καραστέλιος και είχε υποβληθεί και στον κόπο. Και τα έστειλε σε στούντιο για αποθορυβοποίηση και εμπλουτισμό. Είχε πληρώσει ο ίδιος ένα σεβαστό ποσό τότε και σήμερα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη συλλογή. Εδώ υπάρχει ένα ένθετο με τον πρόλογο του Δημάρχου, έναν πρόλογο δικό μου, τα περιεχόμενα των τραγουδιών και έναν πρόλογο του κυρίου Καραστέλιου και φωτογραφίες από τους τραγουδιστάδες της εποχής. Πίσω είναι 2 CDs, τα οποία είναι μέσα στα στενά σοκάκια, δηλαδή τον δίσκο που έβγαλε η χοροδία το 92, αυτόν που ακούσατε προηγουμένως, και άλλα 2 CD τα οποία ηχογραφήσαμε τώρα με τον τίτλο «Κέρνα μας, κέρνα μας». Περιλαμβάνουν τραγούδια της Αρναίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε καλύψει το φάσμα των τραγουδιών της Αρναίας περίπου στο 90% μαζί με το CD που κυκλοφόρησε ο Παντελής ο Ζωγράφος με την χοροδία την οποία είχε πριν από μας το 1980 και με οργανωπαίκτες τον Χριστόδουλο τον Αρβανίτη και τον Γεωργάκα τον Παναγιώτη Λαούτο, πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα μνημείο, θα λέγαμε, αυτή η κασετίνα, και προς αποφυγή παρεξηγήσεως λέμε ότι είναι τραγούδια της Αρναίας και τραγούδια τα οποία τραγουδιούνται στον τόπο μας και στην περιοχή μας γενικότερα. Διότι αν πάρουμε τραγούδια από όλη την Ελλάδα, θα το βρούμε το ίδιο με τα ίδια λόγια σε άλλη παραλλαγή στη Θράκη, σε άλλη παραλλαγή στη Μακεδονία, σε άλλη παραλλαγή στην Ήπειρο, σε άλλη παραλλαγή στο Αιγαίο. Αλίμονο αν δεν έχουμε τα ίδια πράγματα από εδώ μέχρι το Στανό και από εδώ μέχρι τη Μεγάλη Παναγία. Λοιπόν,
θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε το κλίμα, λέω, μπροστά τις δεκαετίες του 60 και του 70, όπου τι, όποιος γιόρταζε τότε τον πήγαιναν τα δουλειά, έτσι λέει, και πήγαιναν και τον κυρνούσαν. Αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε, θέλουμε να γίνει κτήμα και να έρθει σε όλα τα σπίτια των αρνεωτών. Επιπλέον, η εταιρεία που ανέλαβε και έβγαλε αυτό, θα το κυκλοφορήσει και στο ίντερνετ. Άρα, μπορεί ο καθένας από εκεί να το κατεβάσει και να γίνει γνωστό σε όλους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βιαστείτε να πάρετε αυτή την κασετίνα. Εντάξει, σε αυτό το σημείο θέλαμε επομένως να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο και το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο για τη δουλειά που έγινε εδώ και για το λεύκομα της Κοροδίας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Πέρασε περίπου ένας χρόνος από τότε που έγιναν αυτές τις συζητήσεις στο κόψιμο της Βασιλόπιτας της Κοροδίας μας μαζί με την Κασάντα τότε, τον αντιδήμαρχό μας, τους δημοτικούς συμβούλους και τον πρόεδρο της Αρνέα και σχεδιάσαμε αυτά τα δύο πράγματα, το λεύκομα και αυτό το πολιτιστικό για την κληρονομιά του Δήμου μας. Πιστεύω αγαθό. Θα ήθελα, κλείνοντας απόψε την εκδήλωση από την πλευρά μου, με αφορμή ακριβώς αυτή την έκδοση της μουσικής κληρονομιάς μας και στη συνέχεια των πνευματικών καρπών της Σεβασμιωτάτου, θα ήθελα που ακούσαμε από τους χοροδούς μας εδώ και αυτά που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, να πω ότι πράγματι η πολιτιστική μνήμη είναι διαχρονική. Ριζώνει σε κάθε μέλος της οικογένειας και της φυλής και δεν χρειάζεται παρά ένα μικρό έγνασμα για να έρθει στην επιφάνεια. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο αναλαμβάνουν οι χοροδίες και η μουσική του τόπου μας. Με τη συγκύρωση φέτος του 2013 των 30 χρόνων ζωντανής παρουσίας της χοροδίας της Αρνέας στο Δημοτικό Τραγούδι, θελήσαμε αυτό ακριβώς να αναδείξουμε με την έκδοση πολιτισμού που σε λίγο θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να την έχουμε στη διάθεσή μας. Σύγχρονος Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία και κλείδουμε αυτή τη συλλογή των 8 δίσκων ακτίνας, τα CD όπως είπε ο Βασίλης, με σκοπό να ακούσουμε περισσότερο Έλληνες, τη δική μας δημοτική μουσική, τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας, διαφυλάσσοντας τον πολιτισμό και τις αξίες μας. Επόμενο μας βήμα είναι να αναρτήσουμε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου όλα τα ψηφιοποιημένα αρχεία των τραγουδιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή των 8 CD. Έτσι, ο καθένας έχει τη δυνατότητα και θα μπορέσει να ακούσει μέσα από οποιοδήποτε μέσο ψηφιακής αναπαραγωγής της μουσικής, είτε από τον υπολογιστή του, είτε από το κινητό του τηλέφωνο, είτε ακόμη και μέσα από το παραδοσιακό κλασικό CD, τα τραγούδια αυτά. Αυτή λοιπόν η συλλογή είναι το έγνασμα με το οποίο θα αναδυθούν οι μνήμες και οι θύμησες και θα ξαναζωντανέψουν εικόνες και ήχοι που ζήσαμε μικροί εμείς ή οι δικοί μας σε άλλες εποχές, όπου κάθε περίσταση, χαρμόσυνη ή όχι, συνοδευόταν από τη μουσική του τόπου μας. Άλλα τα τραγούδια του γάμου, των αραβώνων, τα ερωτικά, άλλα της ξεγητιάς, του χαμού, της λησμονιάς. Κάθε στίχος, κάθε τραγούδι και μια μοναδική ανάμνηση, μια μικρή ιστορία, ένα πέρασμα στον χρόνο, ένα ταξίδι σε μια σπάνια παράδοση που έρχεται από τα παιδικά μας χρόνια μένουν την παρουσία των δικών μας ανθρώπων, των γονιών μας, των παππούδων μας, να μας θυμίζει το πατρικό μας σπίτι. Μέσα στα τραγούδια της παράδοσης, της δικής μας παράδοσης, ταυτιζόμαστε με την εκεί που μας έθρεψε και μας πότισε. Τον τόπο που μας άνοιξε την αγκαλιά του.
ποιον τόπο. Αυτόν εδώ. Εδώ που ακούστηκε το πρώτο κλάμα της ζωής μας. Εδώ η ζωή άνοιξε την πρώτη της αγκαλιά. Εδώ η γη μας έθρεψε με καρπούς. Εδώ μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα. Εδώ έτρεξε και το πρώτο μας αίμα, όταν παιδιά μικρά κρεμόμαστε από τα δέντρα και παίζαμε με τροπόλεμο. Όλα τα πρώτα εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Πρώτες γεύσεις, πρώτες αγάπες, πρώτα όνειρα, πρώτη ζωή. Τον τόπο αυτόν τον αγαπάμε με τη δύναμη και το πείσμα των παιδικών μας χρόνων. Τον τόπο αυτόν τον πονάμε, γιατί μέσα το κλείνει την πρώτη μας ζωή. Ο τόπος αυτός μας έδωσε τα πάντα. Το ελάχιστο που το οφείλουμε είναι ο εαυτός μας. Είναι η αγάπη μας και η φροντίδα μας. Τα αισθήματα και οι πράξεις μας πηγάζουν κατευθείαν από την επίγνωση ότι ανήκουμε στον τόπο εδώ και ο τόπος δεν μας ανήκει. Είναι για όλους. Ό,τι και αν κάνουμε για αυτόν θα είναι πάντα το ελάχιστο. Το ελάχιστο από τη δύναμη και την ζωή που ο ίδιος μας έχει χαρίσει. Τιμή δεν έχει η αγάπη, λέει ένα τραγούδι. Η αγάπη για την πατρίδα είναι από μόνη της η πιο μεγάλη τιμή. Εμείς ερχόμαστε εδώ σε χαρές και σε λύπες, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας. Είμαστε όλοι εδώ με το κοινό αίσθημα ότι είμαστε στο σπίτι μας. Εδώ ακούγεται αλλιώς η καλημέρα και η καληνύχτα. Γειτόνι, συγγενείς, συγχωριανοί, μας ενώνει πρώτα απ' όλα η φύση. Μας ενώνει το νερό και ο αέρας. Μας ενώναν τα έργα, η δημιουργία, η προοπτική και η προσπάθεια για αυτόν τον τόπο. Μας ενώνει η μικρή δρόμη του χωριού που όλοι μας περπατάμε. Το σχολείο και τα διαθρανία που καθίσαμε. Ο Άγιος Στέφανος, η Αγία Ανάργυρη, το Μητροπολιτικό μας Μέγαρο, το Καβαλαριό, η αιώνια σύμβολό μας. Τα εξοκλήσια όπου μικροί συντροφεύουμε τη μάνα μας στις αριθμίες. Η παράδοση που μας κυριοδότησαν οι γονείς μας μέσα από πολλές θερήσεις, κόπο, μόχθο και θυσίες, άλλοι στην ξενιτιά, άλλοι στα μεταλλεία, άλλοι στο χωράφι, στο γεπί και στα μελίσια, αφιερώνοντας τον καλύτερο τους χρόνο για μας, με πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, με αγώνες για την εθνική αντίσταση, την δημοκρατία και την ελευθερία. Η παράδοση δική μας χάραξε την πορεία μας, ενδυναμώνει τα βήματα και τις πράξεις μας, μεγαλώνει την αίσθηση της ευθύνης για αυτά που θα παραδώσουμε με τη σειρά μας εμείς στις επόμενες γενιές. Μας ενώνει πάνω απ' όλα η αγάπη για τον τόπο αυτό, την αρνέα μας. Τον τόπο αυτό τον κουβαλάμε όπου και αν πάμε. Τον τόπο που μας ακολουθεί σε κάθε μας βήμα. Αυτό ελπίζω να πετύχουμε με αυτή μας την πρωτοβουλία. Να νιώσουμε το κοινό αίσθημα ότι είμαστε στο σπίτι μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους ταλαντούχους και ακούραστους χοροδούς με τον δάσκαλό τους Βασίλη Κοκαλιάρη που πάντα πρώτα απ' όλα οδηγούν την ψυχή μας με στίχους και μελωδίες εκεί που τις αρμόζει. Έδωσαν πνοή και νόημα σε αυτό το έργο και έκαναν το μεράκι τους εφαλτήριο για ένα πνευματικό άλμα για μας σήμερα αλλά και τις επόμενες γενιές. Το έργο των χοροδών μας αποτείνει μια προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας και μας κάνει περήφανος κληροδοτώντας τις επόμενες γενιές. Με την προσφορά τους μπορούμε να φουγκραστούμε διαχρονικά τις μουσικές των ανθρώπων, τα τραγούδια τους, το χορό τους, τον ποιητικό τους λόγο. Ευχαριστώ επίσης τους διεξιοτέχνες μουσικούς, ηχολήπτες, τεχνικούς, γραφίστες και όλους όσους συμμετείχαν με τον έναν ή άλλον τρόπο στο άρτιο αυτό αποτέλεσμα και όπως είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, όλους αυτούς που διοχρονικά συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο, με τη δική τους προσπάθεια, μέθοδο, αγωνία για αυτόν τον τόπο για να υπάρχει αυτή η πρώτη ύλη για να δημιουργήσουμε αυτό το μικρό μας έργο. Εύχομαι μέσα στη ροή των τραγουδιών να ανεμίσει ένα κομμάτι της μάνας γης που γέννησε και έθριξε το όνειρά μας για έναν κόσμο καλύτερο. Και ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί για να παραμείνει ζωντανή η μουσική πολιτιστική παράδοση του τόπου μας και να εξακολουθεί να διασχίζει τον χρόνο ταξιδεύοντας
την καρδιά και το νου μας. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Αυτούς που ακούσαμε σήμερα, τον Βασίλη, τους Χοροδούς, τον πρόεδρο της Χοροδίας μας. Και τον Πεκαρό και εσένα Χρήστο να έρθεις εδώ κοντά για να σας τιμήσουμε με τα πρώτα CD που έχουν κυκλοφορήσει μέσα αυτή την κασετίνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμία από τους χοροδούς μας, τους ακούρους αυτούς χοροδούς που τόσο έχουν προσφέρει στην Αρναία, στη Χαλκιδική, στο Δήμο Σωτέλη και στην Ελλάδα. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, καλή συνέχεια, καλό βράδυ για τις επόμενες δεκαετίες που θα στην κοινωνική. Απαρακτήρως τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πρόεδρο και την Κασέδρα να δώσουμε τις κασετίνες. Σεβασμιότητε, δεν ξέρω αν θέλει να έρθετε κι εσείς να βοηθήσετε και να παρακαλέσουμε και τους ψαλτάδες μας να έρθουν και αυτοί να πάρουν αυτή την κασετίνα. Θα ακολουθήσει για τους υπόλοιπους στη συνέχεια.